Αλλάξουμε κλίμα τώρα, πάμε σε ένα φοβερά, σε μια τραγωδία. Εδώ διπλή τραγωδία. Διπλή τραγωδία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ράχες της Φθιότιδας. Εδώ έχουμε εξασφαλίσει ένα βίντεο, να το πούμε πρώτα. Είναι ο άνθρωπος που πνίγηκε, ο δεύτερος. Πνιγόταν μια γυναίκα. Φώναζε βοήθεια. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν βουτάει μέσα στη θάλασσα να πάει να τον σώσει, να τη σώσει. Πνίγονται τελικά και οι δύο. Πίσω από όλο αυτό κρύβεται και μια απίστευτη ιστορία, Γιάννη. Και θα μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο του Λαμία Report. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημήτρη Κωνσταντόπουλε. Εδώ λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα φοβερά περίεργο παιχνίδι της μοίρας για τον συγκεκριμένο άντρα, έτσι, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του. Ακριβώς. Πείτε μας τι έχει συμβεί και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτόν τον 56χρονο άντρα. Χθες το πρωί ήταν 10:30, τέτοια ώρα περίπου, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βλέπουμε στο βίντεο να βουτάει από το λιμανάκι μέσα στη θάλασσα, έπινε τον καφέ του σε μια διπλανή καφετέρια ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Το έκανε κάθε μέρα την ώρα εκεί. Άκουσε μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, μια 64χρονη επίσης από τις ράχες που κολυμπούσε δίπλα στο λιμάνι, και πήγε να δει τι συμβαίνει, όπως λέει και αυτό της μάρτυρας. Τον βλέπετε διστακτικά και αργά να βγάζει τα ρούχα, να έχει μια συνομιλία με τη γυναίκα και στο τέλος να βουτάει μέσα. Αυτό είναι ακριβώς το τραπέζι που καθόταν πριν σηκωθεί για να βουτήξει τη θάλασσα να σώσει τη γυναίκα. Μάλιστα. Βγάζει λοιπόν τα ρούχα, τα παπούτσια και αφήνει στο λιμάνι αυτά και βουτάει. Δυστυχώς, όπως είπες πριν και εσύ, δεν θυμάμαι τώρα ο Γιάννης ή ο Γιώργος, πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλές ακτές και είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Δυστυχώς δεν ακολούθησε, να πω ότι δεν κολυμπούσε συχνά αυτός ο άνθρωπος. Ήταν περισσότερο του ψαρέματος και όχι του μπάνιου. Δυστυχώς δεν την πλησίασε με το σωστό τρόπο να πάει πίσω, να κάνει τη λαβή που πρέπει για να την τραβήξει έξω, και τον πήρε η γυναίκα πάνω στον πανικό της κάτω. Μέσα σε 2-3 λεπτά έγιναν όλα και αφού χάθηκαν για λίγο στο βυθό, τους έβγαλε στην επιφάνεια αγκαλιασμένους χωρίς τις αισθήσεις, και δυστυχώς μιλάμε για μια διπλή τραγωδία. Πίστευτο. Και οι δύο ξεβράστηκαν στην αρχή. Εν τω μεταξύ δεν έγινε λεπτά σε κάποιο απόμερο σημείο, έτσι. Όχι, όχι, είναι στο λιμάνι, έχει κόσμο. Ναι, άλλοι ήταν ψαράδες, ήταν δίπλα. Δηλαδή, αν είχαν καταλάβει τη συμβαίνει αυτός, αν είχε πει ότι ξέρετε πάνω σε όσο μια γυναίκα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, να είχε φωνάξει, να είχε πει κάτι, άλλη βοήθεια, κάτι, οτιδήποτε. Να προστρέξουν κι άλλοι. Το έκανε μεμονωμένα, μην μπορώντας και ο ίδιος φυσικά να φανταστεί την εξέλιξη αυτή. Το θεώρησε πολύ απλό να βουτήξει και να τραβήξει τη γυναίκα, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο και για τους δύο. Και όσον αφορά την ιστορία, και οι δύο έχουν ένα παρελθόν το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες τους. Η 64χρονη γυναίκα μόλις είχε γίνει γιαγιά πριν από 2 μέρες, ενώ είχε χάσει και την κόρη της πριν χρόνια σε τροχαίο, ήταν μια χαροκαμένη μητέρα, πολύ αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Ο 56χρονος που βούτυξε έχει ένα άλλο παρελθόν, το οποίο είχε συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία πριν μερικά χρόνια, όχι πριν μερικά, πριν 32 χρόνια, το 1991, όταν ήταν σε ηλικία 22 ετών. Είχε διαπράξει ένα πολύ άγριο έγκλημα. Είχε κάνει απόπειρα βιασμού και σκότωσε ένα κοριτσάκι μόλις 16 ετών. Καταδικάστηκε σε ισόβια, κάθισε στη φυλακή 17-18 χρόνια. Όταν βγήκε, πανεντάχθηκε και έμεινε εκεί στις ράχες με τις γονείς του. Ήταν αυτή λίγο του η πράξη ένα, είχε γίνει πολύ κοντά στο σημείο όπου βούτυξε. Ναι. Είναι ένα στενάκι δίπλα στην παραλία, κοντά στο σημείο που βγήκαν οι δύο σωροί των ανθρώπων που πνίγηκαν. Απίστευτη ιστορία. Και είναι συγκλονιστική όλη η ιστορία. Ήταν έξω, τον έβλεπαν οι γονείς του κοριτσιού που είχε δολοφονηθεί. Υπήρχε ένα θέμα και αυτός ήταν ο τραγικός επίλογος όλης αυτής της ιστορίας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες. Είστε καλά. Δεκάδες οι πνιγμοί κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Αρκετοί, νομίζω 7, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία εβδομάδα στην. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί, έτσι. Δεν ήταν, ξαναλέω, μας είπε τώρα και ο συναδελφός, ήταν σε ένα κεντρικό σημείο κάτω στο λιμάνι, στις καφετέριες, που ήδη υπήρχε κόσμος που πίνει τον καφέ του. Δηλαδή, αν είχε φωνάξει βοήθεια, ελάτε, βοηθήστε, μια γυναίκα είναι στο νερό, να είχαν προστρέξει 4-5 άτομα. Και λένε οι πληροφορίες ότι η γυναίκα ξανά είχε πάθει πριν από 2 μέρες κρίση πανικού πάλι την ώρα που είχε πάει για κολύμπη.
για μπάνιο. Και τότε βγήκε έξω. Τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι, μεγάλη προσοχή, γιατί η πνιγμή είναι πρόβλημα της εποχής.